Μένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους. Καλησπέριζω ξανά εδώ τον Κώστα Πουλακίδα. Καλησπέρα και στον Ιάσονα Σκηνά Παπαδόπουλο. Καλησπέρα. Λοιπόν, Ιάσονα, βλέπουμε ότι κάθε μέρα προστίθενται και νέα δεδομένα. Το μόνο το οποίο είναι σταθερό κάθε μέρα ως μοτίβο είναι η επιμονή της πλειοψηφίας, απόρριτο πάνω απ' όλα, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε τρία χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Πρώτον, τις τελευταίες μέρες, κάθε μέρα βασικά έχουμε έναν πόλεμο διαρών. Το δεύτερο είναι ότι επίσης τις τελευταίες ημέρες διακινούνται σενάρια στο όριο της νομοσιολογίας που σχετίζονται με δίθεν ρωσικές απειλές την ημέρα των εκλογών. Κάναμε και αντίστοιχη ερώτηση σήμερα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Το τρίτο ζήτημα σχετίζεται με το γεγονός ότι σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πληροφορίες λένε πως ο κύριος Κοντολέων εμφανίζει ουσιαστικά τον εαυτό του σαν να είναι υπεράνω των δημοκρατικών θεσμών και να μην μπορεί να ελεγχθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο. Στη σημερινή ημέρα τώρα, αυτά τα οποία έγιναν σήμερα, αναφορικά με τις καταθέσεις Κοντολέοντα και Δεμήρη, κατά τη γνώμη μου προκύπτουν τα εξής ερωτήματα. Πρώτον, αποτελεί βόμβα, εάν όντως ισχύει, αυτό το οποίο φέρεται να δήλωσε ο κύριος Κοντολέων, πως είχε συναντηθεί κατ' επανάληψη με τον κύριο Γεραπετρίτη. Εάν ισχύει αυτό, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα. Είχε ενημερώσει τον κύριο Γεραπετρίτη για την υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη? Και αν ναι, ο κύριος Γεραπετρίτης είχε ενημερώσει τον κύριο Μητσοτάκη για την ενημέρωση που του έκανε ο κύριος, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Ζήτημα δεύτερο. Τι πάει να πει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ για λόγους εθνικής ασφάλειας? Φέρεται να είπε και αυτό στη σημερινή επιτροπή. Πώς ορίζει ο κύριος Κοντολέων τους λόγους εθνικής ασφάλειας? Αυτό πρέπει κάποιος να το απαντήσει. Ναι. Και δεύτερον, εάν τυχόν υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, που κατά τη γνώμη μου είναι ντροπή να το λέμε, δεν υφίσταται ο αρχηγός του Τρίτου Κόμματος να σχετίζεται, να αποτελεί απειλή, ας πούμε, για την εθνική ασφάλεια, θα πρέπει να ενημερωθεί και ο ελληνικός λαός ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους παρακολουθούσαν για λόγους εθνικής ασφάλειας επί της ουσίας τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν γίνεται αυτό, να επικαλούμαστε το απόρριτο, να επικαλούνται κάποιοι το απόρριτο και να μην το δημοσιοποιούν. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και πολύ σοβαρή καταγγελία, εφόσον, επαναλαμβάνω, ισχύει, γιατί βιώνουμε έναν πόλεμο διαρών καθημερινά. Εφόσον ισχύει αυτό το οποίο ισχυρίστηκε σήμερα, φέρεται να ισχυρίστηκε σήμερα ο κύριος Κοντολέων, πως παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη για λόγους εθνικής ασφάλειας. Επόμενο ζήτημα. Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Τελειώνω. Ο κύριος Δεμήρης φέρεται να είπε πως δεν καταστράφηκαν αρχεία επιμερών του. Ναι. Άρα τα αρχεία, άρα δείχνει, λέω εγώ, ρωτά, αναρωτιέμαι, δείχνει τον κύριο Κοντολέοντα ως υπεύθυνο της καταστροφής των αρχείων, ως τον προσφάτως αποπεμφθέντα διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών? Γιατί αν ισχύει αυτό, προφανώς δεν θα σταματήσει εκεί η υπόθεση. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι ένα εύλογο ερώτημα που γεννιέται σε όλους μας και στους τηλεθεατές και σε εμάς τους δημοσιογράφους και συνολικά σε όσους παρακολουθούν την υπόθεση, είναι αν μπορεί κάποιος διαρκώς να επικαλείται το απόρριτο χωρίς να λογοδοτήσει σε κανέναν. Δεν λέμε να κάνουμε fake volan φυσικά το τι συμβαίνει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το τι συμβαίνει αναφορικά με τις πληροφορίες. Πρέπει όμως όλοι να υπάγονται στον έλεγχο της δημοκρατίας. Κώστα, τι λες? Θα έλεγα ότι σήμερα είπαμε τρία αυτονομημένα πρόσωπα στην Εξεταστική Επιτροπή. Ενώ τον κύριο Κοντολέοντα, ο οποίος ήταν αυτονομημένος και ως νοοτροπία, τον κύριο Δεμήρη, επίσης αυτονομημένος ως νοοτροπία, και τον κύριο Κυρανάκη, αυτονομημένος ως πολιτική δραστηριότητα. Να εξηγήσω. Ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δεμήρης στην πραγματικότητα υποστήριξαν ότι η ΕΥΠ δεν μπορεί να ελέγχεται από τη Βουλή. Ο κύριος Δεμήρης, από ό,τι μαθαίνουμε, το είπε και πολύ πιο καθαρά κιόλας. Ότι από την ώρα που έχω την υπογραφή της εισαγγελέως, δεν μπορεί η Βουλή να με ελέγξει. Ο κύριος Κοντολέων έδειχνε με την όλη του στάση μια κομβική νοοτροπία του ανεξέλεγκτου της υπηρεσίας. Από δημοκρατικά εκλεγμένα όρων, από θεσμούς της δημοκρατίας. Και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που ενοχλούσε πάρα πολύ, όχι όμως όλους τους βουλευτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Κυρανάκη, υπάρχει δυσφορία στη Νέα Δημοκρατία για τη στάση του κύριου Κυρανάκη, γιατί έχει κάνει δύο πράγματα. Σήμερα τουλάχιστον κάνει δύο κινήσεις. Το δεύτερο ήταν ο καυγάς που προκάλεσε με τον κύριο Τζανακόπουλο. Και το πρώτο ήταν η δήλωση την οποία έκανε και εμείς την παίξαμε. Άλλα κανάλια που σ' άφησαν να το αποφύγουν.
ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Μαρκόπουλος. Αυτός είναι που κάνει τη δήλωση της ημέρας. Ναι. Αν είναι ο κάθε βουλευτής να βλέπει την κάμερα και να πηγαίνει να κάνει και μία δήλωση. Και έκανε δήλωση ο κύριος Μαρκόπουλος σήμερα και αναφέρθηκε στην υπόθεση Πετσιόλα. Αυτό που έκανε ο κύριος Κερανάκης ήταν εν αγνία της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο ζήτημα, ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης να το συνοδεύσουν οι υποκλοπές. Θα κληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις υποκλοπές. Mm-hmm. Θα πάει στην Επιτροπή. Είναι ένα ερώτημα. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αρνείται να παραστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τον έχουν όταν τον καλέσουν, είναι πρόβλημα. Θα τον συνοδεύει λοιπόν. Και θα τον συνοδεύει και άλλον ένα λόγο. Γιατί κακώς θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία ότι θα τελειώσουν τέλος του Σεπτέμβρη με αυτό. Υπάρχει από σήμερα ένα αίτημα όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας επί της ουσίας για το πρόσφατο ζήτημα της παρακολούθησης του κ. Σπίρτζη. Ο κακός σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας μεταφέρει αυτή τη συζήτηση για τον Οκτώβριο. Ναι. Γιατί έχουν συμπληρωθεί δύο συνεδριάσεις. Ε? Ναι, επειδή κάνανε μία εξάωρη συνεδρία. Ναι, ναι. Ή δύο-τρεις ώρες υποτίθεται. Αν η Νέα Δημοκρατία όμως θέλει να τελειώσει με αυτή την υπόθεση και να κλείσει τις πληγές, δεν πρέπει να τραβάει την υπόθεση μακριά. Τώρα όμως και με τη Θεσμών και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα φτάσουμε βαθιά στον Οκτώβρη, συζητώντας με ανοιχτά αυτά τα θέματα. Και σημειώνω ότι κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να βγει από την Εξεταστική Επιτροπή, όσο και αν θέλουν, όπως όλοι το καταλαβαίνουν πια, να την κλείσουν γρήγορα. Για να δούμε. Λοιπόν, δεν θα πλήξουμε, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλό βράδυ.